αγαπώ και εγώ να παίρνω θάρρο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται με εμάς. Ουσιαστικά είναι σαν να ξανακάνουμε πρεμιέρα. Διότι βγήκαμε μια εβδομάδα στον αέρα, αποδεκατιστήκαμε από COVID, παρόλο που όλοι προσέχαμε, αλλά κάθε μέρα και ένας έβγαινε θετικός δυστυχώς. Και τώρα, τέλος καλό, όλα καλά, ξανά στην αρχή, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Και αυθείς αμέσως, ευθύς αμέσως, όχι αυθείς, ευθύς αμέσως, θα πάω στον Γιώργο και στη Λίλα. Παιδιά, τι γίνεται? Επιτέλους, πρώτη φορά χαίρομαι τόσο που ξαναξεκινάω δουλειά. Έλατε. Μη σου πω ότι είναι και καλύτερα από την πρεμιέρα. Γιατί βγήκαμε από ένα τούνελ, ας πούμε, κορονοϊού και μια δυσκολία, ας πούμε. Τελικά. Για να λέμε την αλήθεια, εμείς δεν κολλήσαμε. Είμαστε από αυτούς που, τους βιονικούς μάλλον, μέσα στο team. Εσείς τη γλιτώσατε, όμως πραγματικά ήταν αρκετά τα μέλη της ομάδας που κάθε μέρα και ένας αρρώστενε. Όμως τώρα είμαστε όλοι καλά. Αν και εμένα, να σου πω, αλήθεια, μου έχει μείνει έτσι λίγο ένας βήχας, μου έχει μείνει μια τζαλάδα. Οπότε προσέξτε με λίγο. Εγώ όταν είχα κολλήσει τον Ιούλιο, ήμουν 2 μήνες μετά, ήμουνα με κόπωση. Και επειδή μ' άρεσε, το κράτησα και το Σεπτέμβριο με κόπωση. Να πούμε ότι σήμερα είναι ο Λευτέρης ο Λαζάρου. Δυστυχώς με COVID και δεν θα είναι μαζί μας, αλλά δεν πειράζει, έχουμε τον Πέτρο τον Συρίγο μαζί μας. Και τι θα μας φτιάξει, κάτι ωραίο διάβαζα εκεί στη σκαλέτα. Μυρίζει πάντως.